πληροφορίες από τις συσκέψεις για τον προεκλογικό σχεδιασμό που γίνονται στο Μαξίμου για να καταλάβει ότι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έχει προεκλογική σκοπιμότητα. Άλλωστε οι δυο τους μιλάνε τόσο συχνά που αν το θέμα ήταν η ενημέρωση της Πρόεδρου της Κομισιόν θα το είχαμε λύσει το πρόβλημα προπολού. Επειδή λοιπόν η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών σχεδόν τρία χρόνια τώρα, αυτή η επιστολή θα μπορούσε να έχει σταλεί πολύ πολύ νωρίτερα και πάντω όχι τρει εβδομάδε πριν τι ευρωεκλογέ. Ασφαλώ για να στηριχθεί το αφήγημα περί εισαγόμενη ακρίβεια χρειάζονται και τέτοιε επιστολέ. Επιστολέ με τι οποίε ο Πρωθυπουργό ρίχνει το λίθο του αναθέματο στι πολυεθνικέ εταιρείε και στα πολλών ταχυτήτων τιμολόγια του, που έχουν όλε συνωμοτίσει εναντίον μα και προσπαθούν να αυξήσουν την πανευρωπαϊκή κερδοφορία του σε βάρο των Ελλήνων. Όχι φυσικά ότι οι πολυεθνικέ δεν κερδοσκοπούν. Το ερώτημα είναι μήπω έπειτα από τρία χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών αντιμετώπιση τη ακρίβεια, αν βρίσκουν και τα κάνουν. Για παράδειγμα, τα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ακριβά και ανεβαίνουν οι τιμέ του γρηγορότερα από όλε σχεδόν τι άλλε χώρε. Είναι ενδεικτικό ότι τον Απρίλιο πληθωρισμό τροφίμων έτρεξε με 5,3%. Μόνο η Μάλτα μα πέρασε στι ανατιμήσει. Και πώ θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν δεν αντιμετωπίζονται οι χρόνιε παθογένειε τη ελληνική οικονομία. Ο ΟΣΑ, η ΟΒΕ, η Τράπεζα τη Ελλάδα, η ΚΕΠΕ και πολλοί ακόμη φορεί έχουν γίνει μονότονοι, σχεδόν βαρετοί. Η Ελλάδα είναι μια αγορά που τυλιμένονται καρτέλ, τα οποία διαμορφώνουν τι τιμέ όπω θέλουν με βάση εναρμονισμένε πρακτικέ. Και σίγουρα μια κυβέρνηση που μα καλούσε το Πάσχα για του αρμόδιου Υπουργού να μην θεωρούμε ακριβώ τα αρνία, γιατί απλώ είναι βαρύ, ζυγίζει πολύ. Σίγουρα δεν ασχολείται πολύ με την καταπολέμηση των καρτέλ. Άλλωστε, αν ασχολείται με αυτό, τότε σίγουρα το αρμόδιο Υπουργείο δεν θα ήταν επί ένα χρόνο στα μαχαίρια με την, οποία, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επίση, αν ασχολείται με αυτό, δεν θα γίνονταν μόνο λογιστικοί έλεγχοι για το αν τηρείται το ποσοστό κέρδου τη 31η Δεκεμβρίου, θα γίνονταν αναλυτικοί έλεγχοι σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων. Και σίγουρα η κυβέρνηση θα έβρισκε πολύ καλύτερα επιχειρήματα από το να μα προτρέπει να μπούμε στην πλατφόρμα ή καταναλωτή ή να χαλάμε τη μισή μα μέρα κάνοντα καταδρομικέ στα σούπερ μάρκετ για να ψάχνουμε προσφορέ. Και βέβαια, αν Θέλει να σπάσει τα καρτέλ, τότε θα είχε φροντίσει να ευνοεί και τι μικρομεσαίε και τι μικρέ επιχειρήσει ώστε να ενταθεί ο ανταγωνισμό. Εδώ γίνεται το ακριβώ αντίθετο. Αν λοιπόν είχαν γίνει όλα αυτά και δεν είχαν αποδώσει, τότε ίσω και να είχε νόημα η επιστολή στην Φοντερ Λάιεν. Όσο όμω δεν γίνονται, τόσο μπορεί να μην ξέρουμε πόσο θα κοστίζει προσεχώ το βρεφικό γάλα, αλλά σίγουρα θα γνωρίζουμε την τιμή για το σανό. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώ. Σήμερα Δευτέρα 20 Μαου του 2024, γεγονότα 2.0, πάμε να κάνουμε και.